Κυριότατε, σεβαστό Ιεραρχείο, κύριε πρώην Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Δήμαρχε της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, κύριοι Πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου, του Πνευματικού Κέντρου και της Κοινοφελούς Επιχείρησης της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κύριε Αντιδήμαρχε Αμφιλογίας, αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Πολιτευτές, αξιότιμοι Πρόεδροι Συλλόγων και Φορέων του Δήμου, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσει με το θούριο του Ιερού Λόγου. Άσμα πολεμιστήριων, Αδαμάντιος Κοραής. Φίλοι μου συμπατριώτε, δούλοι νάμεθα ως πότε των αχρίων μουσουλμάνων της Ελλάδος των τυράννων, εκδικήσεως η ώρα έφτασε ο φίλη τώρα. Η κοινή πατρίς φωνάζει, με τα δάκρυα μας κράζει. Τέκνα μου, γρεκοί γενναίοι, βράμετε, άνδρεστε και νέοι. Κι είπατε μεγαλοφόνος, είπατε όλοι τε συμφώνος, ασπαζόμενοι εις τον άλλον, με ενθουσιασμόν μεγάλων, έως πότε η τυραννία, ζήτω η ελευθερία. Μπαντονάδα, μεσολογγίτικος παραδοσιακός σκοπός από τη Φιλαρμονική του Συλλόγου η φίλη της μουσικής Διονύσιος Σολωμός. Σεβασμιότατε, σεβαστό Ιερατείο, κύριε πρώην Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου,
Κύριε Πρόεδρε της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου μας. Κύριε Αντιδήμαρχε Αμφιλοχίας. Αξιότιμη Δημοτική Σύμβουλη. Κύριοι πολιτευτές. Αξιότιμοι Πρόεδροι Συλλόγων και Φορέων του Δήμου. Κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα που χαρακτηρίζεται από το συνέστημα της χαράς. Της χαράς και της συγκίνησης, τόσο για μένα, αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη και τους φίλους του σωματείου μας. Γιατί στη γενέτειρά μας, στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, ερχόμαστε με σεβασμό και ενσυναίσθηση να σας παρουσιάσουμε πλέον το νέο μας εγχείρημα. Ο σύλλογός μας, ο Σύλλογος Υφούλη της Μουσικής Διονύσεως Σολωμός, μετά από 27 έτη αδιάρκειας πολιτιστικής παρουσίας στην πόλη μας, έχει ήδη δώσει τα δείγματα γραφής. Η προσφορά μας σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας μετερίζει για την πολιτιστική οπτική της πόλης μας, όλα αυτά τα χρόνια είναι γνωστή. Οπότε δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες που ήδη γνωρίζετε. Τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν βρέθηκε στα χέρια μας χωρίς να έχουμε δουλέψει γι' αυτό. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και γι' αυτό είμαστε διπλά υπερήφανοι. Για όλα όμως υπάρχει μια βάση. Τα πάντα ερμηνεύονται με κάποιο τρόπο και στην περίπτωσή μας οφείλονται στο μεγάλο μας ανθρώπινο οικοδόμημα που δεν είναι άλλο από την οικογένεια του συλλόγου μας. Μια οικογένεια απλών ανθρώπων με κοινή τους συνισταμένη την αγάπη και το μεράκι τους για τη μουσική από το μεγαλύτερο μέχρι και το μικρότερο. Εκτός όμως από την αγάπη μας για τη μουσική σαν σύλλογος, όπως ήδη γνωρίζετε, έχουμε και μια άλλη αγάπη, μια άλλη μεγάλη αγάπη, την αγάπη μας για την ιστορία. Και αν η μουσική αποτέλεσε και αποτελεί για μας βάση ύπαρξης, η ορθή ανάγνωση και η αγάπη για την ιστορία αποτέλεσε και αποτελεί για μας κινητήριο δύναμη. Ιερός λόγος, ιερή πόλη. Ένας μεγάλος και δύσκολος στόχος. Δεν ήταν εύκολη διαδικασία, αντιθέτως. Το αποτέλεσμα όμως μας δικαιώνει. Διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Μια περίοδο που τη χαρακτηρίζει αυτή η εντονότατη κρίση. Και ενώ τα πάντα καταραίουν δίπλα μας, εμείς σε όλο αυτό αντιτάσσουμε σε όλες αυτές τις ανθρώπινες δυσκολίες αντιτάσσουμε τη συλλογικότητα, την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη, τον ανθρωποκεντρισμό. Αυτός ο ιερός λόγος, ο δικός μας ιερός λόγος της τέχνης και της ιστορίας, μακριά από πολιτικές, κομματικές ιδέες και τάσεις, είναι για μας μια νέα αιστεία πολιτισμού. Μια νέα γωνιά συντονισμού αξιών, που μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Και δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από αφορμή για εξωστρέφεια, για προσφορά και για δημιουργία. Αφορμή για όλα αυτά τα πράγματα που ενώνουν τους ανθρώπους και που προχωράνε την κοινωνία μας κάθε μέρα ένα βήμα μπροστά. Για ένα πιο όμορφο αύριο, για μας, αλλά και για τις γενιές που έρχονται. Αυτό που σήμερα βλέπετε και με χαρά σας παρουσιάζουμε, είναι αποτέλεσμα μιας σκέψης που μας ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, συλλογικής δουλειάς. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να έχουμε επιτύχει το στόχο μας, χρειάζεται να δώσουμε ένα μεγάλο και δύσκολο αγώνα. Τον έφερα πριν και θα μου επιτρέψετε να το ξαναπώ. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε ως τώρα. Είμαστε ερασιτέχνες μουσική. Αλλά σίγουρα κουβαλάμε και μας περισσεύει όρεξη, μεράκι, ζήλος και αγάπη. Για τη μουσική μας και για το στόχο που έχουμε βάλει. Έχουμε κλέψει από τον χρόνο μας, από τον προσωπικό μας χρόνο, από τον οικογενειακό μας χρόνο. Παρ' όλα αυτά, αυτή μας η πράξη είναι μια έντονη απόδειξη της υποχρέωσης που νιώθουμε απέναντι στην έννοια του ενεργού πολίτη, απέναντι στο μεσολόγιο μας. Αυτή μας η προσπάθεια θα θέλαμε να αποτελέσει μια παρακαταθήκη για τη γενιά που έρχεται, μια πινελιά αγάπης για τον τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε και που με τη σειρά του μας χάρισε γνώση, μας χάρισε ομορφιά, μας χαρίζει κάθε μέρα έκπληξη.
αυτόν τον τόπο που τόσο πολύ αγαπάμε, θέλουμε με το δικό μας τρόπο, από τη δικιά μας πλευρά, με τις δικές μας δυνάμεις, να τον κάνουμε καλύτερο, να τον κάνουμε ομορφότερο, να τον κάνουμε πιο φιλόξενο και πιο γνωστό προς όλες τις κατευθύνσεις. Όραμά μας είναι να καταφέρουμε με στοχευμένες προσπάθειες σαν κι αυτή, να κάνουμε το Σύλλογο, αλλά και την πόλη μας, Πανελλήνιο, και γιατί όχι, παγκόσμιο σημείο ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ας μην ξεχνάμε, η ιστορία σε αυτή την πόλη έχει γραφτεί με κεφαλαία γράμματα. Όλοι οφείλουν να συλλαβίζουν ευλαβικά το όνομα του Μεσολογγίου. Και πρώτοι εμείς, που οφείλουμε να μεταλαμβαδεύσουμε όλες αυτές τις έννοιες προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπροστά μας έχουμε τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης και τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Ο Ιερός Λόγος δεν μπορεί και δεν θα λείψει. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Τα δύσκολα έτσι κι αλλιώς δεν μας φόβησαν ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο θα θέλαμε να σας κάνουμε κοινωνούς αυτής της πρωτοβουλίας, όλους σας. Αγαπητοί μας φίλοι, όλο αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η συνέχεια όμως δεν θα στηριχτεί μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Η εξέλιξή της θα χαρούμε να βρει αρρωγούς και συμπαραστάτες. Γιατί μόνο μέσα από την ουσιαστική διάδραση αυτή η ιδέα θα μπορέσει να αναδείξει και να αποδείξει τη λειτουργικότητά της. Χρειάζεται διασυλλογικότητα, χρειάζεται ομόνοια, χρειάζεται το όραμα και η σκέψη κάποιων λίγων ανθρώπων να γίνει όραμα και σκέψη όλων. Με το σεβασμό του ενός για τον άλλον θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια κολυμβήθρα πολιτισμού. Υπάρχει το όραμα, υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχει η θέληση, υπάρχουν και οι άνθρωποι. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά εκ μέρους του Συλλόγου τη Μητρόπολη Εντολίας και Ακαδημίας, το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, τον πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Γιώργο Σούρλα και το Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο. Η συμβολή τους και η προσφορά τους στο εγχείρημα αυτό από την πρώτη στιγμή υπήρξε ουσιαστική και καθοριστική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, κύριος Κοσμάς. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Αντιδήμαρχη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Κέντρου, αγαπητοί αδελφοί, το Μεσολόγγι είναι πόλη της ελευθερίας. Το λέμε, το πιστεύουμε, το διακηρύττουμε. Και το Μεσολόγγι στις μέρες μας που περιφρονείται η αγάπη στην πατρίδα, δεν μπορεί να ακολουθήσει όλους εκείνους που δεν αγαπούν την Ελλάδα. Αλλά στέκει όρθιο, γιατί όπου πατάμε είναι αίμα ηρών και μαρτύρων. Και το αίμα αυτό μας φωνάζει και μας λέει αγαπήστε την πατρίδα. Γιατί εμείς που πέσαμε, πέσαμε για τον Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Έτσι λοιπόν είμαστε χαρούμενοι γιατί ζούμε αυτή την εκδήλωση η οποία παρουσιάστηκε στην Αθήνα πρώτα και έδωσε μήνυμα αγάπη στην πατρίδα και στην ελευθερία και στα ιδανικά και τις αξίες, αυτά που σήμερα καταπατούνται και περιχρονούνται, και πραγματικά έδωσε ένα μεγάλο δίδαγμα σε όλη την πατρίδα, αφού η εκδήλωση εκείνη πραγματικά απλώθηκε σε όλη την πατρίδα, την Ελλάδα, με τα μέσα ενημερώσεως.
και πρέπει να συγχαρούμε με όλη μας την καρδιά τον κύριο Πρόεδρο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη του Συλλόγου Φίλη Μουσικής Διονύσιος Σολωμός, οι οποίοι πραγματικά μας δίνουν σήμερα μια ευκαιρία και εδώ να αναζωπυρώσουμε κι εμείς το εθνικό μας πρόβλημα μέσα. Όχι επιφανειακά, όχι υποκριτικά, όχι για να μας πούν μπράβο οι άνθρωποι. Αν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει σωστή παρουσία ή προσφορά. Αλλά υπάρχει αυτή η εκδήλωση και όλη αυτή η παρουσία των μελών της Φιλαρμονικής με την ενδυμασία των ιεροχητών για να μας υπενθυμίσουν, όπως είπα και στον Νόα, εκείνα τα παλικάρια που δεν είχαν στο νου του να γλεντήσουν και να διασκεδάσουν, αλλά να προτάσουν τα στήθια τους για την αγάπη στην πατρίδα και την ελευθερία της Ελλάδος. Λοιπόν, σήμερα να χαρούμε όλοι μας και να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας που μας δίνει αυτή την ευλογία, γιατί η δώρα του Θεού είναι όλα, και να συγχαρούμε όλους τους εκτελεστάς, θα λέγαμε, τους αυτούς που ετοίμαζαν την εκδήλωση, να ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο που και στην Αθήνα μας πραγματικά μας συγκλώνησε με την ομιλία του και σήμερα θα μας δυναμώσει και όλους τους ομιλητάς, και να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε να σταθούμε όρθιοι όλοι μας. Γιατί είμαστε Έλληνες, αλλά να αγωνίζονται πολύ να μας πούν ξεχάστε ότι είσαι Έλληνες. Ανακατευθείτε με όλους τους λαούς για να λύσετε τάχα το δημογραφικό πρόβλημα και αφήστε τους εθνικισμούς και τους ρατσισμούς. Δεν είμαστε εθνικιστές, ούτε σοβινιστές, ούτε ρατσιστές. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και Έλληνες και θα μείνουμε αυτοί πάντα. Θα δώσουμε τη μαρτυρία παντού. Να ευχηθούμε λοιπόν όλοι μας να πάρουμε αυτή την απόφαση. Να ζούμε στην Ελλάδα ως Έλληνες και να ομολογούμε την Ελλάδα και να προασπιζόμαστε την Ελλάδα, γιατί δεν διαπραγματεύεται η πατρίδα μας ποτέ την παρουσία της. Συγχαρητήρια σε όλους που προάγουν σε αυτή την εκδήλωση. Να ευχηθούμε καλή συναπροστή σε όλους, αλλά και να ευχηθούμε πάντα να είμαστε στην αγάπη, την στην αληθινή φιλοπατρία και να ζούμε μέσα σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογίου, ο κύριος Νικόλαος Καραπάνο. Σεβασμιότατε, κύριε Βαφιάδη, κύριε Πρώην Υπουργέ, τέλος της Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Σούγκλα, κύριε Ζιβούρη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρήσιο Συλλογού, καλώς ήρθατε στα Ιερά Χώματα, στα αιματοβαμμένα χώματα του Μεσολογγίου, στην πόλη αυτή, τη μοναδική πόλη, την Ιερά Πόλη, που δεν τη λέμε τυχαία Ιερά Πόλη, δεν πήρε ένα βραβείο από κάποιον, αλλά με το αίμα που χύθηκε εδώ, την ιστορία της, έδειξε με τον τρόπο αυτό στο παγκόσμιο αρχές, αξίες, όπως η ελευθερία, και τις οποίες όλοι πρέπει να έρχονται στο Μεσολόγγιο ως προσκυνητές και όχι ως επισκέπτες. Κυρίες και φίλοι, είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα και θα σας δώσω ακριβώς την αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας. Την ώρα που αρχές αξίες, ήθη έθιμα, ιδανικά, αρχίζουν να προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε, αρχίζουν να μας θυμίσουν αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες και ντρεπόμαστε πλέον να το συζητάμε και να το λέμε. Μιλώ για τη Μακεδονία μας. Μιλώ για τους ανθρώπους αυτούς που κάποτε, ως εθελοντές, εκεί από τα νότια της Ρωσίας, φοιτητές κυρίως, ήρθαν
και ουσιαστικά αποτέλεσαν το πρώτο στρατιωτικό σώμα της Ελλάδας μας για την προστασία αυτών των ιδανικών, και μιλώ βέβαια για τον Ιερό Λόγο, ξένοι άνθρωποι δηλαδή, όχι Ελλαδίτες. Εμείς σήμερα στη χώρα μας προσπαθούμε, ή αν θέλετε προσπαθούν να μας κάνουν, να ξεχάσουμε τι, αυτά που βασίστηκε το έθνος των Ελλήνων και άντεξε 400 χρόνια σκλαβιάς και σήμερα μοιράζει παγκόσμια τις λέξεις του, που είναι παγκόσμιες λέξεις, από εδώ, εδώ γεννήθηκαν, μοιράζει την ελευθερία και είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Αυτή είναι η διαφορά μας. Σήμερα λεφτό, σε αυτό τον οριμαδό που σημαίνει παγκοσμίως αλλά ιδιαίτερα στη χώρα μας για τα ήθη, τα έθιμά μας και τις αξίες, εθελοντές ουσιαστικά, ένας όμιλος, μουσικός όμιλος, ο Διονύσιος Σολωμός, που φέρει το όνομα ενός τεραστίου, αν θέλετε, του Διονυσίου Σολωμού, που έχει σχέση με το Μεσολόγιο, σκέφτηκαν, δούλεψαν σκληρά και χαρίζουν στη χώρα μας, στη χώρα μας παρακαλώ, στην Ελλάδα, όχι στο Μεσολόγιο, τι, αυτό το παράδειγμα, αυτή η αντίθεση που έλεγα πριν, τον Ιερό Λόγο, που κανείς δεν σκέφτηκε, κανείς δεν τα αγκάλιασε νωρίτερα, παρά αυτός ο σύλλογος. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το Μεσολόγιο είναι προσκυνηματικός τόπος. Είναι τόπος που η χώρα θα έπρεπε να το έχει ψηλά εκεί και να είναι προς παράδειγμα αυτές οι αρχές και οι αξίες διεθνές, αν θέλετε, μνημείο και όχι μόνο τοπικό. Κατά καιρούς έχετε δει και το βλέπουμε όλοι μας ότι αυτό μάλλον στο ελλαδικό περιβάλλον δεν είναι δυνατό να συμβεί, γιατί προηγούνται κάποια άλλα που, ξέρετε, λέμε συνέχεια για την κρίση που έχει αφήσει αυτές τις αρχές και τις αξίες. Μα δεν υπάρχει κρίση. Η κρίση είναι αξιών σήμερα. Η κρίση των αξιών, η κρίση των ιδανικών, αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση. Κοιτάξτε γύρω σας. Κουτσά στραβά την οικονομική κρίση που όλοι την προσπερνάμε. Όλοι. Και αυτοί που δεν μπορούν, άλλοι φροντίζουν για αυτούς. Αυτή την κρίση που δεν είναι οικονομική όμως, ποιος θα μας βοηθήσει να την ξεπεράσουμε? Και η απάντηση είναι μία. Η ελληνική οικογένεια και η Εκκλησία. Γιατί φύγαμε τόσο μακριά από όλα αυτά? Γιατί? Τι θα πούμε στα παιδιά μας που αν συμβεί αυτή η συνέχεια το να διώχνουμε αυτές τις αξίες, αύριο τα παιδιά μας δεν θα θυμούνται τίποτε. Φτάνουν, λέει, 50 χρόνια να ξεχαστούν όλα. Φτάνουν 50 χρόνια να μην διδαχτούν τα παιδιά μας αυτά που πρέπει έως όπου τους σβήσουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα, και δεν θα σας κουράσω άλλο, δεν είναι μία απλή μέρα. Ερχόμαστε κόντρα σήμερα το Μεσολόγιο, αυτή η ιερή πόλη, με τους εθελοντές που διαθέτει και με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ιδανικά και αξίες, και αυτό ουσιαστικά δείχνουμε στο παγκόσμιο, πανελλήνια σήμερα και στο παγκόσμιο, ότι υπάρχουν και εμείς είμαστε προστάτες αυτών των αρχών των ιδανικών. Και αν θέλετε, είμαστε και δάσκαλοι και είμαστε έτοιμοι για το 2021. Όχι μόνο να διεκδικήσουμε την πρωτεύουσα, την πρωτεύουσα της Επανάστασης, όπως λέω εγώ, το Μεσολόγιο, αλλά ήδη ξεκίνησε η σκληρή δουλειά για να το πετύχουμε. Και αυτό γίνεται σήμερα. Αγαπητέ Πρόεδρε, η εξωστρέφεια που αναφέρθηκες είναι πολύ σημαντική για αυτή την πόλη. Και λέω εξωστρέφεια, γιατί φίλοι μου, αν οχυρωθούμε μέσα από τα τείχη και δεν δούμε λίγο παραέξω το τι συμβαίνει σήμερα και το ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ιεράς πόλης, της πρωτεύουσας του μεγαλύτερου νομού της χώρας, τότε δεν θα πάμε καλά. Εάν κλειστούμε στα τείχη θα χάσουμε κι άλλα. Εάν δεν υπάρχει εξωστρέφεια όπως αυτό που συνέβη σήμερα, εμείς είμαστε απλοί διαχειριστές και σε λίγα χρόνια θα είμαστε παρελθόν. Τι θα συμβεί μετά? Δεν σας προβληματίζει? Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ Πρόεδρε και Γενικό Συμβούλιο του Σολωμού, που σε αυτό το κάλεσμα της εξωστρέφειας έρχεστε πρώτοι να δείξετε ότι το διαθέτετε. Μαζί και η Μητρόπολη και ο Δήμος θα είναι συμπαραστάτες σε κάθε βήμα, έτσι ώστε το 21,
όχι μόνο να το διεκδικήσουμε, αλλά να το κάνουμε πράξη. Θα είμαστε η πολιτιστική, η θρησκευτική, η ιστορική πρωτεύουσα της χώρας για όλα αυτά που άλλοι χύσαν το αίμα τους για να το απολαμβάνουμε εμείς σήμερα. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Μετά τους ευνευσμένους χαιρετισμούς του κυρίου Προέδρου, του Σεβασμιωτάτου και του κυρίου Δημάρχου, θα περάσουμε στην κυρίως εκδήλωσή μας. Βασικός μας ομιλητής σήμερα είναι ο πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός, ο κύριος Γεώργιος Σούρλας, ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας που γίνεται τώρα στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, καθώς πρώτος εκείνος ασχολήθηκε και συνέγραψε ένα βιβλίο, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο είναι κόσμημα για κάθε βιβλιοθήκη, το οποίο μάλιστα θα υπάρχουν αντίτυπα του έξω που μπορείτε να προμηθευτείτε και αν καταφέρουμε να το πείσουμε, ίσως να μας υπογράψει και μερικά. Εγώ θα έρθω να σας ζητήσω, κύριε Σούρλα, και όλοι οι μεσολογίτες νομίζω που θα σας το ζητήσουν, ελπίζω να μας υπογράψετε μερικά βιβλία. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν το βιβλίο του «Στα βήματα του Ιερού Λόγου». Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, έγιναν προσφορήσεις και εγώ συμφωνώ με όλα αυτά. Πάντα, αλλά σε περιόδους κρίσιμων, όπως αυτή που περνά η πατρίδα μας, επιτακτική προβάλλει ανάγκη να αναδείξουμε, να προβάλλουμε προσωπικότητες, γεγονότα που τίμησαν την Ελλάδα, λάμπριναν την ιστορία του τόπου, έγραψαν παγκόσμιες πρωτοτυπίες. Πρόσωπα και γεγονότα όπως είναι ο Αλέξανδρος Ιψηλάδης, όπως είναι ο Ιερός Λόγος. Και αυτό που είναι επιτακτικά επιβεβλεμένο, η ανάδειξη, το κάνει πράξη ο Ιερός Λόγος της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Με την αναβίωση του Ιερού Λόγου, με τις εκδηλώσεις στην Αθήνα, στις 24 Φεβρουαρίου, η μέρα που ο Ιψηλάδης στήριξε την Επανάσταση στο Ιάσιο, οι εροχήτες του Μεσολογγίου, της Μαρτυρικής και εθνικά υπερήφανης περιοχής, με την παρουσία τους στην Αθήνα, έστειλαν δύο ηχηρά, δυνατά, αξιοθαύμαστα μηνύματα. Πρώτον, ότι τιμούν και ευγνωμονούν τους γενναίους μαχητές της ελευθερίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τους προγόνους τους και όσους έκαναν πράξη το θούριο του Ρήγα, του συμπατριώτη μου. Είμαι ευτυχής που κατάγομαι από τη γενέθλια γη του Ρήγα. Ως πότε παλικάρια αναζόμενες στη στονά, μονάχης αλλιοντάλια στις ράδιες στα πουνά. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τιμούν οι αρχήτες του Μεσολογγίου τον Αλέξανδρο Ιψηλάδη, που κήρυξε την Επανάσταση πρώτος για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Τιμούν τους ευρωχήτες που έπαιζαν στα παιδιά των μαχών. Έστειλαν οι ευρωχήτες του Μεσολογγίου και ένα δεύτερο μήνυμα. Προς πάση κατεύθυνση ότι ήρθε η ώρα της εθνικής αφύπνισης. Επιβάλλεται όλοι μας να επιχειρήσουμε την έξοδο εδώ από το Μεσολόγγι, από την ειδική ταπείνωση, από την εξάρτηση από τους δανειστές. Μάλλον από τους δυνάστες που δεν σεβάστηκαν την προσφορά του ελληνισμού στην παγκόσμια κοινότητα με τον εκπολιτισμό και με τον εκρηματισμό των χωρών. Από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός και η δημοκρατία. Τα ξέχασαν όλα αυτά οι τύρανοι της Ευρώπης και της παγκόσμιας κοινότητας. Έξοδο από την εξάρτηση βεβαίως και πέρα από αυτό έξοδο από την αδράνεια, από τον εφησυχασμό. Παραβλέποντας αυτά που γύρω από τη χώρα μας διαδραματίζονται, οφείλουμε όλοι μαζί, ανεξάρτητα από κομματικές πεποιθήσεις, να σταθούμε απέναντι, όπως είπε ο Δήμαρχος, σε αυτούς που απεργάζονται τον εθνομιμενισμό, την αποδόμηση της ταυτότητάς μας, της ιστορίας και της γλώσσας. Η ιστορία μας γράφτηκε με αίμα, με πάρα πολύ αίμα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος με τον ευσμένο λόγο. Και όταν μπορέσουν,
όσο κι αν το επιδιώκουν ορισμένοι να την παραχαράξουν με τη φθελιά τους, την ταπεινή τους, την ανυπόλυπτη πένα τους. Και κάτι ακόμα να αντιληφθούν ότι οι στολές αυτές που παίρνουν ολοχίδες, οι στολές παραδοσιακές των ποντίων, των σαλονφόρων, των στανακατσαδέων και όλες οι άλλες είναι εθνικά σύμβολα, είναι πατριωτικά εμβλήματα και δεν προσφέρονται για κρεβασμό. Ζωντανεύουν εποχές εθνικών αγώνων, πατριωτισμού, θυσιών και αυταπάτηση για τα ιερά και τα όσια μας. Και αξίζουν να παίρνουν όσοι τις φορούν όπως σήμερα εδώ οι ολοχίδες, εδώ στο Μεσολόγιο. Έχουμε σήμερα εδώ κυρίες και κύριοι ως προσκυνητής, και το λέω ανυπόφευκτα αυτό, στην Ιερή Πόλη. Είναι εξαιρετική τιμή να απευθυνθώ σε όλους εσάς που κατάγεστε από την γενέθλια αυτή γη, τον Ιερό. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μέσα από τη συνεργασία για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις που εγώ ελάχιστα προσέφερα, να γνωρίσω νέους ανθρώπους που διακρίνονται για τις εθνικές τους και τις πατριωτικές τους ευαισθησίες. Όταν τέθηκε το θέμα της αναβίωσης του Ιερού Λόφου, άλλαξαν πολλά πράγματα μέσα μου. Όταν έκανα το διπορικό πριν από 13 χρόνια περίπου, εκεί στα βήματα του Ιερού Λόφου, αισθάνθηκα θαυμασμό, δέος, αλλά όμως και ενοχές. Θαυμασμό γιατί περπάτησα στα κόμματα που οι γενναίοι έδωσαν μάχες. Δόξασα την πατρίδα, έγραψαν τις σελίδες λαμπρές. Αισθάνθηκα και ενοχές και θλίψη, γιατί τους ξεχάσαμε. Όταν περπάτησα στο πεδίο μάχης του Δραγατσανίου και υπάρχουν και οστά ακόμα μαχητών, είπα, γιατί τους ξεχάσαμε. Γιατί τους αφήσαμε στο περιθώριο. Και όταν έγραφα το βιβλίο μου, τελειώντας τις τελευταίες φράσεις, λέω τώρα γιατί το γράφω αυτό. Τι νόημα έχει αυτό. Τι μπορεί να γίνει. Και εκεί που εγώ αναλογιζόμουν όλα αυτά, ήρθε το μήνυμα από το Μεσολόγιο να αναβιώσουμε τον Ιερό Λόφο. Άλλαξαν πολλά μέσα πράγματα. Άλλαξε ο ψυχισμός μου. Ειλικρινά σας μιλάω. Είπα ναι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους ξέχασαν. Υπάρχουν και κάποιοι που θα αναβιώσουν και θα μας υποχρεώσουν όσοι δεν βαριέμαστε φυσικά. Αυτά τα σπουδαία και τα γενναία που έκαναν οι μαχητές με τον Υψηλάνη και με τον Δραγατσάνη. Και έτσι σήμερα εδώ έρχομαι με πολύ διαφορετικά συναισθήματα να παρουσιάσω το βιβλίο «Στα βήματα του Ιερού Λόφου». Σήμερα θα κάνουμε το διπορικό σε λίγα λεπτά μαζί και πιστεύω ότι θα το κάνουμε με τις ενοχίδες και με όσους εσάς μπορείτε να το κάνουμε ζωντανά όλη αυτή την πορεία που περπάτησαν οι ενοχίδες. Θα ξεκινήσω από την Κισνάου, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, όπου εντοπίσαμε το στρατηγείο της φιλικής εταιρείας που ο Αλέξανδρος Ευσηλάδης είχε αποφασίσει να κηρύξει την Επανάσταση. Εκεί γινόταν η μήνυση των φιλικών. Εκεί, στο κτίριο που ανοικοδομήθηκε το 1815. Εκεί λοιπόν πάρθηκε η μεγάλη απόφαση για να γίνει η Επανάσταση. Και ξεκινάει ο Αλέξανδρος με τα δύο του αδέρφια, τον Νικόλαο και τον Γεώργιο και με τις εφητερείς του και πάει προς το Ιάσιο. Περνάει το Προύθο και στις 24 Φεβρουαρίου βγάζει την προκήρυξη, την επαναστατική προκήρυξη Μάχου Υπερπίστεως και Πατρίδας, μια συγκλονιστική προκήρυξη. Ετοιμάζεται για να δώσει τη μεγάλη μάχη. Προσέρχεται στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών που σήμερα είναι σε παρήστη κατάσταση. Εγώ προσευχήθηκα σε αυτήν την εκκλησία και τις ευλογίες του Μητροπολίτη, του Βενιαμίν Κωστάκη, ο οποίος τον ευλογεί, του δίνει το ψήφος όπως είναι καθιερωμένο και του εύχεται καλή επιτυχία στον αγώνα. Τον Αλέξανδρο Ευσηλάνη που έμεινε το ένα χέρι του πάνω που είχε δώσει σε πολέμους που έμεινε τότε, σαν αξιωματικός της Ρωσίας. Και έτσι ξεκινάει ο αγώνας. Και από το Ιάσιο κατεβαίνει με τον Ιερό Λόφο. Αυτό το υπέροχο, το πρώτο συντεταγμένο στρατιωτικό σώμα, με πολλές δυσκολίες φυσικά, που πέτυχε ο Ευσηλάδης να συγκροτήσει με δικές του δυνάμεις και οικονομικές και άλλες γνώσεις που είχε σαν αξιωματικός του Ρωσικού στρατού. Ένα σώμα
από την Τραπεζούντα, από το Κίεβο, από τη Μόσχα, από την Αγία Πετρούπολη, από την Πίζα, από την Τεργέστρη, από σχολές της Γαλλίας, Γερμανίας και Αυστρογαλλίας, προσήλθαν νέοι από όλο τον κόσμο και όχι μόνο Έλληνες, συστρατεύτηκαν, συντάχθηκαν, προπονήθηκαν, γυμνάστηκαν και είναι βασισμένοι να δώσουν τον αγώνα ελευθερία και θάνατος. Ήταν σπουδαγμένοι, οι περισσότεροι επιστήμονες, ήταν φοιτητές και μάλιστα πολλοί εξ αυτών που επέζησαν διέτρεψαν, όπως ο Αριστέας ήταν ο ιδρυτής του Εθνικού Θεάτρου στην Ελλάδα και ο Λασάνης, που εξαπορύτου του Υψηλάνη, που ανέλαβε αργότερα υπουργός οικονομικών, επιόθενα. Μετά το Ιάσιο πήραμε τον δρόμο για τον Ραγατσάνη. Περνάμε από το Φοξάνη, ή μια πόλη με αρκετό πληθυσμό. Πήγαμε στην εκκλησία στο Φοξάνη της γεννήσεως του Αγίου Ιωάννη. Τι σύμπτωση, σεβασμιότατε, αυτή η ορκομοσία των ιεροχητών που έγινε στην εκκλησία στο Φοξάνη έγινε στις 10 Μαρτίου, σαν σήμερα, όπως σήμερα γιορτάζουμε εδώ. Τι ευλογημένη σύμπτωση. Εκεί προσευχηθήκαμε και προχωράμε να πάμε στο Μπουζάν και στο Πουέστι και φτάσαμε στο Ραγατσάνη, στο πεδίο της μάχης. Εκεί δόθηκαν σκληρές μάχες, εκεί έπεσαν οι περισσότεροι ευλογητές από λάθη που έγιναν, αλλά όμως δεν έπρεπε να προκαλούν το θαυμασμό και να δίνουν το σήμα, το μήνυμα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε όποια και αν είναι η έκβαση και όποια και η θυσία μας για να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Κακουχίες, δυσκολίες, προβλήματα, πείνας απεικονίζονται σε ένα γράμμα του Σούτσου ενός ιερολογίτη. Δεν έχω πλέον υποδήματα, γράφει, τα πόδια μου κατεσχίστηκαν. Κοιμούμαι μέσα εις αντανηφόρα τέρματα. Ζω με καρπούς σπανίως, βρίσκω ένα ξερό κομμάτι ψωμί. Αλλά οι στερήσεις αυτές μου είναι γλυκίε. Ο βίος αυτός μου αρέσει, λέει ο ιερολογίτης. Η συγκίνηση και ο θαυμασμός που προκάλεσαν με τη θυσία τους προκύπτουν και από ιστορικές περιγραφές και ύμνους όπως το Αυλία Κάλβου, του κορυφαίου ζακηθινού ποιητή και ενητή της ελευθερίας. Συγκινημένος από τη θυσία των ιερολογητών, στο Ραγατσάνη συμπεριέλαβε στις οδές του και την οδή εις τον Ιερό Λόγον. Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφο και ο άνεμος σκληρός, ας μη σκορπίσει το χώμα το μακάριο που σας σκεπάζει, αγωνιστές. Περπατήσαμε στα πεδία της μάχης. Μας συγκρόνησε η πληροφορία ότι υπάρχουν γνωστά ιερολογητών. Και αυτό μας όθησε ακόμα περισσότερο ένα οικόπεδο που αγοράσαμε με έναν φίλο μου δημοσιογράφο να επιδιώξουμε να κάνουμε ένα κλεισάκι. Έτσι μια φορά το χρόνο και όποτε μπορούμε εκεί να πάνω συμπέρουν να προσευχηθούν και να γίνει και αναπόθεση σχολοστών των πεσόντων. Το διπορικό μας συνεχίζεται στο Σκουλένι. Είναι ένα χωριό στον Προύθο ποταμό που υπάρχει παραπόταμος ο Σίζα. Εκεί έδωσε τη μάχη, έδωσαν τη μάχη γενναίοι αγωνιστές. Ο Καρπινισιώτης θυσιάστηκαν και γλίτωσαν όμως από τον αφανισμό 6.000 γλυκόπαιδα. Κι όμως και το Σκουλένι ξεχάστηκε. Βάλαμε μια επιτύμβια πλάκα, προσευχηθήκαμε, κάναμε το σταυρό μας και προχωρήσαμε παρακάτω να πάμε στη Φωνή Σέκου, στο ιστορικό μοναστήρι που έγραψε σελίδες δόξης. Εκεί ο Γεωργάτης Ολύμπιος, αυτός ο αητός, ο σπουδαίος διανοούμενος και μαχητής, υπασπιστής στο Υψηλάνη, δεν παραδόθηκε στους Τούρκους. Έβαλε φωτιά στην πυρκαποθήκη και ανακτηνάχτηκε μαζί με τους συντρόφους του. Υπάρχει κάποια εκεί επιτύμβια πλάκα που πρέπει κάτι περισσότερο να γίνει. Εκεί σκοτώθηκε, προδόθηκε και αποκεφαλίστηκε και ο Φαρμάκης. Κυρίες και κύριοι, με το διπολικό αυτό μπλουτίζεις τις γνώσεις σου, τους προβληματισμούς σου, αναθεωρείς πάρα πολλά πράγματα και προχωράς. Προχωράς και σκέφτεσαι ότι μετά από τη μάχη αυτή ο ιεραρχηγός της Επανάστασης, ο Υψηλάνης, προδομένος από Ρώσους και Αυστριακούς, οδηγείται στις φυλακές του Μούρκατς, που είναι λίγο στην Ουγγαρία. Και εκεί σταματάς με μπέρος, στην απάντηση του Υψηλάνη σε πατριώτες που ετοιμάζουν την φυγάδευση από τις φυλακές. Με ασφάλεια απόδραση, απάντηση του Υψηλάνη, δεν μπορώ να φύγω. Δεν ταιριάζει στο αξίωμά μου.
Δεν ταιριάζει στη θέση μου και δεν ταιριάζει να αφήσω πίσω τα αδέρφια μου και τους συντρόφους μου. Αρνούμαι να εγκαταλείψω τις φυλακές. Εγώ θα πεθάνω που δεν μπορεί διαφορετικά. Πρόβλημα υγείας. Αντίσταχτη και σελή, σκληρή. Όπως ο Μέτερνιχ. Ο οποίος τελικά βεβαίως θα αποφυλακίζει λίγες μέρες πριν πεθάνει. Πριν πεθάνει στην Αυστρία. Στο παδοχείο Χρυσοαπίδη. Το τελευταίο πρωινό της ζωής του 31 Ιανουαρίου, όταν ο υπασπιστής Λασάνης την επισκέφθηκε κρατώντας στο χέρι του το φίλο του Αυστριακού παρατηρητού, ο Φερσιλάδης τον ρώτησε: «Έχουμε καμία είδηση από την Ελλάδα?» Ο κυβερνήτης της Ελλάδος του απαντάει ο Λασάνης: «Καποδίστρια έφτασε στη Μελίτη, εκεί η αγγλική φρεγάτα παραλαμβούσαν αυτόν μετέφερε στην Ελλάδα». Στην 31 Ιανουαρίου συμβασμιότατε εξομολογήθηκε, είπε το επάντερ ημών, το πιστεύω, και έκανε το σταυρό του. Ύστερα ψιθύρισε, θέλω να κοιμηθώ. Και αποκοιμήθηκε για πάντα στην αγκαλιά της ιστορίας, στον κόρφο της Ελλάδας, που τόσο αγωνίστηκε και την απελευθέρωσε από τους κατεχνητές, για την απελευθέρωση. Η ψυχή του ταξίδευσε σε ποντιακά ακρογιάλια και ανηφόρησε στα παρχάρια. Μετά πήρε τον δρόμο για τα υψηλά, γενέτερα των Υψηλάνιδων, και από εκεί βρέθηκε στην πόλη, τον Κωνσταντίνο. Στο φαναριού τα Κατερίνια αναζήτησε και την ελάχιστη ελπίδα που παιδί φύσηξε μέσα του, του γέννησε μεγάλη ιδέα και αναπάθηκε για πάντα. Ο Νικόλαος Υψηλάνης ανοίγει, λέει, το θάνατο του αδερφού του και μια προσταγή. Μια προσταγής, λέει ο Δημήτριος, λέει στον Δημήτριο ο Νικόλαος από την Αυστρία, εκρατήσαμε την καρδία του για την πατρίδα, το οποίο και εκτελέσαμε. Ενταυτό όμως εβαλσαμώθηκε το σώμα του, όπου αν η πατρίς θελήσει να ενταφιαστεί και αυτό εν καιρό το προσήκοντι να εκτελέσουμε. Μακάρι η μνήμη του. Η καρδιά του στην Ελλάδα το ζήτησε. Ο Υψηλάνος που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, πολέμησε στη Ρωσία, πολέμησε στις παραλλαδάβιες ηγεμονίες. Πέθανε στην Αυστρία. Κι όμως ζήτησε να έρθει η καρδιά του στην Ελλάδα, που ποτέ δεν επισκέφθηκε. Είναι συγκλονιστικό, είναι σπουδαίο. Πολύ πατρίδα μέσα του, πολύ αγάπη για την Ελλάδα. Και η καρδιά του από τότε, από το 1859, φυλάσσεται στην εκκλησία των Παναγίων Αξιαρχών, όπου οι Ιεροβαρχίδες η πρώτη ομαδική επίσημη αποστολή έκανε επιμνημόσυνη δέηση και αυτό σας θυμά ιδιαίτερα. Έτσι γράφεται η ιστορία, με πράξεις, με τιμές, με εκτέλεση του καθήκοντος. Ήταν μια διαφορετική ημέρα, 24 Φεβρουαρίου. Γράφτηκε η ιστορία. Το μεγαλύτερο, το μεγαλείο του πατριωτισμού της αυτοδυσίας θα το δούμε στην οικογένεια γενικότερα του Υψηλάνη, στη σπουδαία μάνα του την Ελισάβετ. Πέθανε ο ηγεμόνας της Μολδαβίας, ο πατέρας του, 7 παιδιά στο Κίεβο, τα 4 παιδιά στον αγώνα. Θυσιάστηκαν όλα για την ελευθερία. Και όταν τη ρώτησαν για την περιουσία της, πούλησε το σπίτι στο Κίεβο, ένα κτίσμα 2.000 τετραγωνικών μέτρων, θα αντιλαμβάνεσαι για την εποχή πόσο μεγάλο, και όταν τη ρώτησαν, μα το πουλήσατε το σπίτι σας, λέει, εγώ έδωσα τα παιδιά μου για την πατρίδα. Το σπίτι θα σκεφτώ, αυτό θα υπολογίσω. Πόνισε σαν μάνα, αλλά κράτησε όμως ένα υψηλό επίπεδο πατριωτισμού. Επικοινωνούσε με τα παιδιά της και κρατάω μια σημείωση σε μία από τις επιστολές. Τι γράφηκε η Ελισάβετ, τη μάνα του, στον Αλέξανδρο. Να μην μειωθεί το θάρρος και η υπομονή σου, αλλά σαν ένας άξιος απόγονος και των προπατώρων σου, να τρέφεις και να ευγενήσεις σε φρονήματα για να μπορείς να διατηρήσεις την πολύτιμη υγεία σου και να παρηγορείς την πονημένη σου μητέρα. Η οικογένεια Υψηλάνη έδωσε τα πάντα για την πατρίδα. Τα παιδιά της εγκατέλειψαν υποθέσεις, περιοπής, χρήματα, καλοπέρας, όλα αυτά και πήγαν στον αγώνα. Ο Υψηλάνης ηλικία 26 ετών αναλαμβάνει αρχηγός φιλικής εταιρείας και κηρύσσει την Επανάσταση στις 24 Φεβρουαρίου.
Ο αδερφός του Δημήτριος είναι στην Ελλάδα. Αναγνωρίζεται σαν ηγετική στρατιωτική ψυχονομία και από τον καθηγητή αναγορεύεται αρχιστάτηγος. Και τι σύμπτωση, Ο Αλέξανδρος ξεκινάει την επανάσταση το Φεβρουάριο στις 24 από το Ιάσιο και ο αδερφός του Δημήτριος δίνει την τελευταία μάχη στην Πέτρα της Βιωτίας στις 12 Σεπτεμβρίου. Εκεί που θα πάμε όλοι μαζί με τις ευλογίδες, αγαπητέ Μάκη, και θα εδώ, ναι, θα πάμε να τιμήσουμε αυτόν τον σπουδαίο αγωνιστή. Εν κατακρίβει, πιάνει το ερώτημα και τελειώνω σύντομα, τι έγινε δηλαδή με την επανάσταση αυτή που έκανε ο Αλέξανδρος. Είναι κάποιοι οι οποίοι θέτουν προβληματισμούς και διλήμματα αν έπρεπε να γίνει ή όχι, ή αν βιάστηκε ή όχι. Εγώ δεν είμαι ιστορικός, αλλά έχουμε διατρίψει όμως και ξέρω ότι ο συντοπίτης μου, ο Ρήγας Μινεσνηλής, ετοίμαζε την επανάσταση από το 1789, όπου συνελήφθη και εκτελέστηκε, στραγγαλίστηκε. Άρα ετοίμαζε την επανάσταση πριν από 25-30 χρόνια. Επομένως, γιατί βιάστηκε ο Αλέξανδρος να κάνει την επανάσταση? Καθόλου δεν βιάστηκε. Έτσι έπρεπε να κάνει. Πυροδότησε έναν γενικότερο ξεσηκωμό. Ήταν μια κίνηση αντιπερισπασμού στα σχέδια των Οθωμανών, διότι με το ξεσηκωμό υποχρεώθηκαν να μετακινήσουν δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την επίθεση στις Αρδάβιες χώρες και έτσι να αποδυναμωθεί το μέτωπο στην Πελοπόννησο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε σήμερα εδώ με πρωτοβουλία του Ιεροχυτών Μεσολογίου για να τιμήσουμε τη μνήμη και να αναδείξουμε την προσωπικότητα του Υψηλάδη και του Ιεροχυτών. Και να επισημάνουμε ότι στις επιτυχιακές εκδηλώσεις, πέρα από την 25η Μαρτίου, πρέπει να συμβοληθούν και άλλες ιστορικές ημερομηνίες, όπως είναι η 24η Φεβρουαρίου, είναι η μέρα που κηρύχθηκε η Επανάσταση και αρχηγός της Επανάστασης είναι ο Αλέξανδρος Υψηλάδης. Τελεία και πάμε. Δεν το λέω εγώ, το λέει η ιστορία, το λέει η πραγματικότητα. Και να συμπεριληφθούν, κύριε Δήμαρχε, και αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που ακολούθησαν. Τους τιμούμε τους πάντες. Αλλά να σταθούμε αντικειμενικοί απέναντι στην ιστορία. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία αυτή. Συγχαίρω τους ευέλικτες νέους για τις εθνικές και κοινωνικές ευαισθησίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνουμε σε αυτό το εκλεκτό ακροατήριο. Φέτος ξεκινάμε και συνεχίζουμε και κορυφώνεται οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να αποκριθούμε στις προσδοκίες των ηρώων μας. Να κατανοήσουμε, όπως είπε ο Ισαρμένοντος, ότι η πατρίς είναι η κυρίαρχη ιδέα και το καθήκον μας απέναντί της πρέπει να είναι καθημερινό και αδιάκοπο. Και επιβάλλεται να αντιληφθούμε πλέον ότι έχουμε ευθύνες, ότι πρέπει να τα αποκριθούμε στις προσδοκίες, στις θυσίες αυτών που έδωσαν στα παιδιά της μάχης και του 21 και στο Μακεδονικό Αγώνα για τη Μακεδονία. Ναι! Δεν τα ξεχάσω. Γεννημένο στον Τέρνιο, όταν ο πατέρας μου με πήγε εκεί στα παιδιά της μάχης. Εδώ στη Σιάτη στα Σποντά σκοτώθηκε ο γενναίος. Εκεί στο Μερίχοβο σκοτώθηκε ο Γαρέφης. Εκεί δώσαμε μάχες για τη Μακεδονία. Πώς να τα ξεχάσεις μωρέ όλα αυτά? Πώς να ξεχάσεις τη Μακεδονία? Πώς να παραδώσεις το όνομα? Πού θα βρήκες το δικαίωμα? Ασέβεια στους νεκρούς. Κυρίες και κύριοι, να ξεκαθαρίσω, υπήρξα πολιτικός, δεν πολιτεύω τώρα. Ανήκω, κάπου ανήκω, αλλά όμως τι κατάλαβα πολλά χρόνια. Δικαίωμα του καθενός και υποχρέωση να ανήκει σε όποιο κόμμα θέλει και παράταξη πολιτική. Αλλά υποχρέωση όμως και καθήκον είναι να ανήκει πρωτίστως και πρώτα στην παράταξη που λέγεται Ελλάδα και μετά στο κόμμα του, στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ και σύντα τρόπο του. Πάνω απ' όλα η πατρίδα, πάνω απ' όλα η Ελλάδα και μετά το κόμμα. Να το καταλάβουν. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, θα χρησιμοποιήσουν σαν αγατσάνη τη φράση, το έχουν πάει ήδη το κεφάλι. Ούτε ξέρουν που βρίσκονται, ούτε ξέρουν που πάνε. Αυτό είναι το κάθε που.
πρώτα η Ελλάδα. Στην παράταξη αυτή νίκουμε και σε αυτήν, με αυτή πρέπει να αγωνιστούμε για την πατρίδα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Παρουσίαση της στολής και της σημαίας του Ιερού Λόγου από τον Μάκη Κουτσαγγέλη, αρχιμουσικό του Συλλόγου Η Φίλη της Μουσικής, Διονύσιος Σολομός. Στη σημέρα στον Βαΐο, την νεκροκεφαλή που έχουμε στις στολές μας, στην Ευρωπαϊκή Ψολομού,
την νεκροκεφαλή που είχαν ρολοχέκα στο καπέλο του και που την έχουμε και εμείς σήμερα. Ποια άλλη πόλη θα μπορούσε να συνδυάσει την ιερότητά της με την ιερότητα του Ιερού Λόγου? Εγώ λέω καμία. Και αν δεν είναι αρκετά αυτά τα τεκμήρια που για μένα είναι ακλόνητα, έχω ένα ακόμη, το οποίο είχα ξεσομολογώ τον διακαή πόθο να το διακυπαλίσω στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, την εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα, αλλά προτίμησα να το κερδίσω για να το μοιραστώ μαζί σας. Δείτε τον Αλέξανδρο Ψηλάδη. Έλληνας, νέος, αγαπά την πατρίδα του, πάπλητος, με σπουδαία παιδεία, καλλιέργεια και μόρφωση, δοξασμένο στο πεδίο της μάχης, έχει χάσει το δείξει του χέρι. Θα μπορούσε να έχει κάτι στη γωνιά του και να ζήσει κυριολεκτικά μια υπερκεντρική ζωή, χωρίς να του λείψει τίποτα. Αντί αυτού, αποδέχτηκε το κάλεσμα της φιλικής εταιρείας και ρίχθηκε στον αγώνα για την ανεξαρτησία του έθνους. Η οικογένειά του καταστράφηκε και ο ίδιος πέθανε. Όταν λοιπόν είχαμε τη μορφή του, τη φιγούρα του πάνω στο τραπέζι που σχεδιάζαμε όλα αυτά για την αναδίωση του Ιερού Λόγου, μέσα στο βλέμμα του είδαμε ότι αντιφέγγιζε ένας γνωστός ψυχισμός, μια άλλη φυσιογνωμία. Μέσα στο βλέμμα του αρχηγού του Ιερού Λόγου, εμείς είδαμε τον δικό μας τον αρχηγό, τον Ραζικότσικα. Γιατί και αυτός νέος, πλούσιος, καλλιεργημένος, με μεγάλη παιδεία, τα έδωσε όλα για τον αγώνα. Και σκοτώθηκε, έδωσε και αυτό στη ζωή του, το βράδυ της εξόδου. Ενώ οδηγούσε τους αδελφούς του στο πάνθυνο των ηρώων. Και σας ρωτώ, ποια άλλη πόλη έχει τους μύες να σηκώσει αυτό το ιστορικό βάρος? Εγώ λέω καμία. Ποια άλλη πόλη έχει τόσο μεγάλα χέρια για να αγκαλιάσει δυο άξια τέκνα, τον αρχηγό που πυροδότησε την Επανάσταση και ελευθέρωσε τη χώρα και το έθνος και τον αρχηγό που οδήγησε στην ύψιστη στιγμή της επαναστατικής μας ιστορίας, στο έπος του εξόδου? Εγώ λέω καμία, μόνο το Μεσολόγιο. Και γι' αυτό λοιπόν η πόλη μας, αυτό το πυρσό, αυτή τη δάδα της ελευθερίας, θα την κρατήσει ψηλά. Θα την κρατήσει για να φέξει και να φωτίσει όλη την Ελλάδα. Και τον Δρακατσάνη, πρόεδρε. Και τον Δρακατσάνη. Και θα φωτίζει και μέχρι το 21, που είναι τα 200 χρόνια της Επανάστασης, από την επέτειο των 200 χρόνια της Επανάστασης, και το 22, που είναι η πρώτη πολιορκία, και για το θάνατο του Λόρδου Βέρονα, και το 25 και το 26, που θα είναι το έτος της μεγάλης πολιορκίας. Και όλα αυτά ξεκίνησα από μια στολή. Κανονικά θα έπρεπε να σας παρουσιάσω, αλλά παρασύρθηκα. Η στολή μας λοιπόν. Αυτό που τραβάει βεβαίως την προσοχή είναι το λευκό λοφείο. Το λευκό χρώμα χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους ιεροβεχείδες, τόσο και στη σημαία όσο και στο καπέλο, και συμβολίζει το αθώο και το αγνό των προθέσεών τους. Το καπέλο, όπως θα παρατηρήσετε, έχει γύσω, ενώ όπως θα σας πει και η εξέλιξη ιστορικός που θα μιλήσει μετά η κυρία Ζιγούρη, τα καλύματα κεφαλής των ιερολογητών δεν είχαν γύσω. Έμοιαζαν περισσότερο με θέση. Εμείς επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το γύσο, δεδομένου ότι το καπέλο μας προορίζεται για φιλαρμονική και η απουσία του γύσου καθιστά την ανάγνωση μουσικού κειμένου μια ή όλο τη μέρα δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Έτσι λοιπόν, υιοθετήσαμε το γύσο και ξέρουμε ότι δεν απομακρυνθήκαμε πολύ από την πεπατημένη των στρατιωτικών ενδυμασιών της περίοδου. Αυτό όμως που δεσπόζει στο καπέλο, όπως παρατηρείτε, είναι η νεκροκεφαλή με τα δύο χιλιαστή οστά. Είναι το σήμα των ιερολογητών. Συμβολίζει το θάνατο. Το θάνατο για την πατρίδα. Το συγκεκριμένο κοιμηλιό, γιατί περί κοιμηλίου πρόκειται, είχαμε την τύχη να το βρούμε στην προσωπική συλλογή ενός συλλέκτη. Δύο φίλοι μας αντιπράτητα το εντόπισαν. Ο άνθρωπος εδώ μας το παραχώρησε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αντιγράψουμε, όπως και το αντιγράψαμε. Για να μπορεί να το φοράνε όλα τα μέλη της φιλαρμονικής μας. Υπάρχει μια συγκινητική και αναρχιαστική ίσως λεπτομέρεια. Εάν το παρατηρήσει κανείς από κοντά, θα δει ότι στο κέντρο του κρανίου, όπως επίσης και στις κόκκινες των ματιών, υπάρχει χαραγμένο με ένα αιχμηρό αντικείμενο, προφανώς ψυχολόγιο, ένα σταυρός. Και δεν σας κρύβω ότι όλοι μας εμείς όταν το είδαμε, είδαμε τη φαντασία μας έναν ιερολογίτη πριν τη μάχη να σκαλίζει το σταυρό πάνω στο έμβλημα, προσπαθώντας ίσως να επικαλεστεί τη θεία προστασία εν ώψη της μάχης. Η αντιγραφή ήταν τόσο άψογη που το σκάλισμα αυτό αποτυπώθηκε σε όλα τα αντίτυπα, κάνοντάς τα έτσι μοναδικά. Η στολή μας, όπως βλέπετε, το χιτόνιο,
χαρακτηρίζεται από τα εγκάσια πειράματα, τα οποία είναι πιστά αντίγραφα των επειραμάτων που έχει η στολή του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη, που εκτίθεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, και αποτελούν κύριο, βασικό και βασικό χαρακτηριστικό της στολής. Η στολή έγινε από εξαιρετικό ύφασμα, το οποίο ύστερα από ενέργειες του Προέδρου, του κ. Σούρια, μας παραχώρησε το πολεμικό ναυτικό, και με την άριστη συνεργασία έξοχων επαγγελματιών, με έντρα το Αγρίνιο, με την τεχνία Πολ Κριστόφ, έκανε μια εξαίρετη δουλειά, που όπως μπορείτε να παρατηρήσετε κι εσείς, απέδωσε τα μέγιστα. Το χιτόνι ολοκληρώνεται με μια περισκελίδα, η οποία φτάνει μέχρι το ύψος των γονάτων. Και είναι και αυτό κύριο χαρακτηριστικό της στολής. Και τέλος η σημαία. Η σημαία, όπως θα δείτε, η επίστευσή της, δηλαδή αυτό που κοσμεί την κορυφή της λόγχης, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Είναι πιστό αντίγραφο της λόγχης του Ιερού Λόγου. Θα σας πούμε λεπτομέρειες, κυρία Ζιγούρη, στη συνέχεια πώς είναι κατασκευασμένο και τι γράφει πάνω σε κάθε πλευρά. Είναι όμως ένα μοναδικό κομμάτι το οποίο καταφέραμε να το αντιγράψουμε και να έχουμε τη τιμή και το καμάρι να το φέρουμε σε κάθε έξοδο της φιλαρμονικής μας. Η στολή, η συγγνώμη σημαία, όπως βλέπετε, είναι πιστό αντίγραφο της σημαίας του Ιερού Λόγου. Από τη μία πλευρά απεικονίζει το μυθικό πτηνό, τον Φίνικα που αναγεννάται από τις φλόγες του, από τις τάχες του, με την επιγραφή «Εκτεσκό νεός μου αναγεννόμε», και από την άλλη πλευρά απεικονίζει τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Ελένη με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Έτσι ήταν ένας αερολογητής εκείνη την εποχή. Ύστερα από αυτή τη μικρή ιστορία, έχω τη χαρά και τη τιμή να σας παρουσιάσω επίσημα την αναγεννημένη ιστορία του Ιερού Λόγου. Τελευταία ομιλία της εκδηλώσεώς μας θα γίνει από μια εξαιρετική ιστορικό που γνωρίζει ίσως καλύτερα τον καθέναν στην Ελλάδα την ιστορική διάσταση και την πορεία του Ιερού Λόγου. Το θέμα της είναι ο Ιερός Λόγος μέσα από τα κειμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Κυρία Νικολέτα Ζιγούρη, που είναι επιμελήτρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, συμπατριώτες μου, με μεγάλη χαρά σήμερα συμμετέχω σε αυτή την βιωματική εκδήλωση, σε αυτό το αφιέρωμα για τον Ιερό Λόγο που γίνεται από την Ιερή Πόλη του Μεσολογίου. Και επειδή τη ιστορία αυτή τη φόρεσαν παιδιά που συμμετέχουν στην φιλαρμονική του τόπου, θα ήθελα να μιλήσω με όρους μουσικούς. Λέω λοιπόν ότι ο Ιερός Λόγος υπήρξε το πρελούδιο, το δυναμικό πρελούδιο του αγώνα της ανεξαρτησίας, ενώ η ηρωική έξοδος του Μεσολογίου υπήρξε το κρεσέντο της. Δύο πολύ σημαντικές στιγμές του αγώνα, του δεκαετία αγώνα της ανεξαρτησίας, ενός αγώνα που ήταν γεμάτος παραδείγματα θυσίας για την Ανάσταση της Πατρίδος. Θα προσπαθήσω μέσα από τα κειμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου να σας ταξιδέψω μέσα από εικόνες και αντικείμενα στην ιστορία του Ιερού Λόγου. Πριν από 198 χρόνια ακριβώς ξεκινάει ο αγώνας για την ανεξαρτησία των Ελλήνων από τη Μορδοβλαχία. Ο μόλις 28χρονος τότε Αλέξανδρος Υψηλάντης, αρχηγός της φιλικής εταιρείας, στις 22 Φεβρουαρίου πέρασε τον πρώτο ποταμό εισβάλλοντας τη Μολδαβία και με τη συνδρομή του ηγεμόνα της Μιχαήλ Σούτσου ξεκινάει στο Ιάσιο να στρατολογεί το στρατό του. Οι προκηρύξεις που διανέμονται την 24η Φεβρουαρίου διακηρύσσοντας την καθολική έναρξη του αγώνα είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Χαρτογραφούν τις φιλελεύθερες ιδέες της εποχής τους, ενώ παράλληλα μαζί με την εικόνα της συναισθηματικής και ψυχολογικής κατάστασης των νέων ανθρώπων που ετοιμάζονται να θυσιάσουν τη ζωή τους για την αναγέννηση της πατρίδας τους. Σε αυτές βλέπουμε καθαρά το λόγο του αγώνα, τα κίνητρα και τους σκοπούς του, έτσι τουλάχιστον όπως το έχει συλλάβει η διανόηση της εποχής του διαφωτισμού.
Δεν ξεχνούμε ότι τις προκηρύξεις αυτές τις έχουν συντάξει οι λόγοι νέοι απόλυτοι του Ιψηλάντη, οι άνθρωποι που ζώντας εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επηρεάστηκαν και γαλουχήθηκαν από την ιδεολογία του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού, επηρεασμένο από τη Γαλλική Επανάσταση, έχει τα τελευταία 30 χρόνια διαμορφώσει τις νέες συνειδήσεις, αυτές που πολεμούν ενάντια στον δεσποτισμό, υπέρ της ελευθερίας και της πολιτικής ευδαιμονίας των κοινωνιών. Μέσα από την προκήρυξη, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος που βλέπετε τώρα, φαίνεται ότι η αναγέννηση του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού κράτους στον τόπο που γεννήθηκε είναι και επιθυμία των φωτισμένων λαών της Ευρώπης που νιώθουν ευγνωμοσύνη για όσα αυτός τους έχει προσφέρει. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην πρόθεση ενός λαού για αυτοδιάθεση. Υπάρχει το παράδειγμα των αρχαίων αγώνων κατά των τυράννων, αλλά και το σύγχρονο της Ισπανίας που μόνη της κατάφερε να συντρίψει τη φάλαγγα των τυράννων. Η ώρα ήρθε, ο άνδρες Έλληνες. Προπολού οι λαοί της Ευρώπης μας επροσκάλουν εις μίμηση. Αυτοί και οι όπως είναι ελεύθεροι προσπάθησαν με όλες τις δυνάμεις να αυξήσουν την ελευθερία και δι' αυτής πάσαν αυτόν την ευδαιμονία. Και άλλες φράσεις από την προκήρυξη, όπως «Η πατρίς θέλει ανταμείψει τα ευπητή και γνήσια της τέχνα με τα βραβεία της δόξης και της τιμής», μας δίνουν τις τέσσερις λέξεις κλειδιά. Πίστης, πατρίς, ευδαιμονία, ευτυχία, δόξα. Οι τέσσερις αυτές λέξεις βρίσκονται σε ένα μοναδικό κειμήλιο που εκτίθεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στην επίστευση σημαίας του στρατού του Αλέξανδρου Ιψηλάντη. Ο συλλέκτης που το δόρισε το 2002 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο μας είπε ότι αποτελούσε κειμήλιο μιας τουρκικής οικογένειας που ο πρόγονός της το έχει αποκτήσει πολεμώντας τη Μολδοβλαχία. Η επίστευση είναι η λόγχη που μπαίνει πάνω από το κοντάρι της σημαίας. Φανταστείτε το λοιπόν τοποθετημένο στην κορυφή του κονταριού της σημαίας που ύψος ο στρατός του Ιψηλάντη στη Μολδοβλαχία. Σε κάθε πλευρά του, ανάγλυφα, φέρει και μία από τις τέσσερις λέξεις. Πατρίς, δόξα, πίστης, ευτυχία, αντί για ευδαιμονία. Δύο γράμματα ακόμα, γιώτα ωμέγα, κεφαλαία, στο στέλεχος της βάσης επίστευσης, εκεί που έμπαινε το κοντάρι της σημαίας, μας υπενθυμίζουν ότι ανήκει σε σώμα που διοικούσε πρόσωπο ηγεμονικής καταγωγής. Ας τη φανταστούμε λοιπόν να στέκεται ψηλά στο κοντάρι της σημαίας που ξεδίπλωσε ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης, περνώντας τον Προύθο. Η σημαία τρίχρωμη έφερε από τη μια πλευρά το σημείο του Σταυρού, να εδώ ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης, να και η σημαία. Έφερε από τη μία πλευρά το σημείο του Σταυρού με το σημείο αντού τον Νίκα και από την άλλη το Φίνικα που συμβόλιζε την αναγέννηση της Ελλάδας. Στο στρατιωτικό οργανισμό που συνέταξε ο αδελφός του Αλέξανδρου, ο Νικόλαος Ιψηλάντης, υπάρχει σχετική οδηγία για τη σημαία που είναι η ίδια όσον αφορά στα χρώματα με την αντίστοιχη οδηγία για τη σημαία του Ρίγα, της Ελληνικής Δημοκρατίας του Ρίγα. Η ελληνική σημαία, τόσο στα ξηρά στρατεύματα όσο και στα τις θαλάσσεις, πρέπει να είναι κατασκευασμένη εκ τριών χρωμάτων. Άσπρο, μαύρο και κόκκινο. Το άσπρο σημαίνει την αθεότητα της δικαίας ημών επιχειρήσεως κατά των τυράννων. Το μαύρο, τον υπερπατρίδος και ελευθερίας θάνατων ημών. Και το κόκκινο, την αυτεξουσιότητα του ελληνικού λαού και τη χαρά αυτού, διότι πολεμεί για την ανάσταση της πατρίδος. Η δεύτερη προκήρυξη κάλεσμα που τυπώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου και η οποία βρίσκεται στο αρχείο της Ιστορικής Τεχνολογικής Εταιρείας Ελλάδος είναι το κάλεσμα που απευθύνεται στους Γκρεκούς που βρίσκονται στη Μολδαβία και στη Βλαχία. Η προκήρυξη ξεκινάει με τη φράση «Ιδού μετά το σου των αιώνων ο Δίνας, απλώνει πάλι ο Φίνιξ της Ελλάδος μεγαλοπρεπώς τα φτέρυγά του και προσκαλεί υπό τη σκιά αυτού τα γνήσια και ευπηθή τέκνα του». Ο Ρώσος φιλέλληνας ποιητής Πούσκι, πως αξιωματικός του ρωσικού στρατού, διορισμένος στα εδάφη της Βεσσαραβίας, παρακολουθούσε με μεγάλο ενθουσιασμό την δυναμική προσέλευση των Ελλήνων που από την Οδυσσό μέσω Βεσσαραβίας έφταναν στη Μολδοβλαχία, έγραψε σε επιστολή του αναφερόμενος στις προσκήρυξεις του Ιψηλάντη. Αναφέρουν ότι ο Φίνικας της Ελλάδας αναγεννηθεί από τις τάχτες του, ότι η ώρα της πτώσης των Τούρκων έχει φτάσει και ότι μια μεγάλη δύναμη εγκρίνει τη μεγαλόψυχη πράξη. Τα μυαλά των ανθρώπων βρίσκονται σε έκσταση. Όλες τους οι σκέψεις στρέφονται γύρω από ένα μόνο θέμα, την ανεξαρτησία της αρχαίας πατρίδας. Στην Οδυσσό πλήθη Ελλήνων συγκεντρώνονται. Πουλάνε τα υπάρχοντά τους για ένα κομμάτι ψωμί και αγοράζουν σπάθες, τουφέκια, πιστόλια. Όλοι μιλούν για τον Λεωνίδα, για τον Θεμιστοκλή. Όλοι τους πάνε να καταταγούν στις δυνάμεις του τυχερού Ιψηλάντη.
Η περιουσία και η ζωή των Ελλήνων είναι στη διάθεσή του. 10.000 Έλληνες έχουν καταταγεί στις δυνάμεις του. Εκείνες τις πρώτες μέρες του γενικού ενθουσιασμού, ο Αλέξανδρος Ψηλάντης έστειλε επιστολή στον αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλέξανδρο, ζητώντας του να βάλει υπό την προστασία του τον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Η επιστολή έφτασε στον Τζάρο δυστυχώς, ενώ βρισκόταν στο περίφημο συνέδριο του Λάιμπαχ. Στο συνέδριο της Ιερής Συμμαχίας. Η απάντηση του Τσάρου Αλέξανδρου στον Ιψηλάντη, διατυπωμένη με αυστηρό τόνο γραπτός από τον Υπουργό των Εξωτερικών του Ιωάννη Καποδίστρια, στις 14 Μαρτίου του 1821, ξεκινούσε με την ίστατη φιλική προσφώνηση προς τον 28χρονο Ιψηλάντη, αγαπητέ μου πρίγκιπς, και προϊόνιζε την τραγική κατέληξη του αγώνα στη Μολδοβλαχία με μία και μόνο φράση. Ο αυτοκράτορ ουδεμίαν, ούτε αμέσως, ούτε εμέσως θα δώσει ημίν συνδρομή. Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν σε διπλωματικό επίπεδο και μάλιστα κοινοποιούνταν μέσω του συνεδρίου του Λάιμπαχ, ο ανθός της ελληνικής νεολαίας από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, το ίδιο διάστημα, αρχές Μαρτίου του 1821, φοιτητές οι περισσότεροι του Ιωάννη Γενάδιου στη σχολή του Βουκουρεστίου, αλλά και οι νέοι ομογενείς από την ελληνοπολική σχολή της Οδυσσού και τα εδάφη της Ανατολικής Ρωσίας, αλλά και νέοι καταγόμενοι από πολλές και διαφορετικές περιοχές του ελληνισμού, έσπευδαν να καταταχθούν στο στρατό του Ιψηλάντη. Από αυτούς συστήθηκε το Μάρτιο του 1821 στη Φοξάνη ο Ιερός Λόχος, ο οποίος υπήρξε το πρώτο σώμα του ελληνικού τακτικού στρατού κατά την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας. Ανάμεσά τους και ο 20χρονος Κωνσταντίνος Ξενοκράτης, καταγόμενος από τους Αμάκοβο της Ανατολικής Θράκης. Ζούσε ήδη με την οικογένειά του στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, εκεί είχε αλλάξει και το επώνυμό του σε Ξενοκράτης και είχε μοιηθεί από νωρίς στη φιλική εταιρεία μαζί με τα μεγαλύτερα αδέρφια του, Θεόδωρο και Αθανάσιο. Εδώ το βλέπετε σε μεγάλη ηλικία να φορά τη στολή του Ιερού Λόχου. Το μαύρο χιτόνιο του Ιερολοχίτη, ο Ξενοκράτης το φορούσε μέχρι τα βαθιά του γεράματα κάθε 25 Μαρτίου, περήφανος που ανδρώθηκε υπηρετώντας με αυτοθυσία την πατρίδα του. Με μεγάλη συγκίνηση σήμερα άκουσα το Σεβασμιότατο να μνημονεύει και το όνομα του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη στην επιμνημόσυνη δέηση που έγινε στην Εκκλησία μετά από τόσα πολλά χρόνια. Πληροφορίες για τη ζωή του και κυρίως τη συμμετοχή του στον αγώνα της ανεξαρτησίας παίρνουμε από το αφιέρωμα που έκανε η ελληνική εφημερίδα Ήρης του Βουκουρεστίου μετά το θάνατό του, το 1876. Ο ίδιος συμμετείχε σε όλες τις μάχες που έδωσε ο Ιερός Λόχος στη μάχη του Γαλατζίου το Μάιο του 1821, στη φωνική μάχη του Τραχατζανίου στις 7 Ιουνίου του 1821 και στη μάχη του Σκουλενίου στις 17 Ιουνίου του 1821. Στην τελευταία μάχη, βαριά τραυματισμένος, συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο διαγώνης, τον οποίο και γλίτωσε όταν την ώρα που οι δήμοι του τον οδηγούσαν στην Κρεμάλα, πριν ακόμα ανέβουν την κλίμακα, ο αρχηγός των Αλβανών, που κάποτε είχε βοηθηθεί από την οικογένεια των Ξενοκρατών, τον άρπαξε και τον έκρυψε για λίγες μέρες, φυγαδεύοντάς τον στη Στεφανούπολη, από που έφυγε μαζί με τα αδέρφια του για την κεντρική Ελλάδα, συνεχίζοντας τον αγώνα, τον οποίο υπηρέτησε μέχρι τέλους. Μετά το τέλος της Επανάστασης, τα τρία αδέλφια δραστηριοποιήθηκαν με εμπορικές και αγροτικές επιχειρήσεις στη Ρουμανία. Ανύπαντροι και τρεις αδελφοί άφησαν σημαντική περιουσία, την οποία ο Κωνσταντίνος, ως νεότερος, διέθεσε σε κοινοφελείς σκοπούς, ευεργετώντας τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, της κυρίως Ελλάδας, αλλά και τους Ρουμάνους. Ο ίδιος επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και έκανε δωρεές στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο, στο Εθνικό Νοσοκομείο, στη Θεολογική Σχολή της Χάρκης και στη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο έλαβε τον τίτλο του Δικαιοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Επαμεινώντας Γεωργίου του απένει με το παράσημο τον Ταξιαρχό. Ο Κωνσταντίνος Ξενοκράτης πέθανε στις 19 Οκτωβρίου του 1876, αφήνοντας με την επίσημη διαθήκη του κληροδότημα υπέρ κοινοφελών σκοπών και ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Επίσης άφηνε χρήματα υπέρ του Εθνικού Στόλου και ποσό το οποίο μπορούσε να διαχειριστεί η Βουλή των Ελλήνων υπέρ κοινοφελών σκοπών. Πώς συνδέεται τώρα ο Κωνσταντίνος Ξενοκράτης με την Ιερή Πόλη του Μεσολογίου? Εκτελεστής της διαθήκης του υπήρξε ο Γεώργιος Κυριαζής, γιατρός και σύζυγος της ανιψιάς του Ελένης, κόρης της αδερφής του Ειρήνης Μαυροπούλου. Με τη δική του φροντίδα δημιουργήθηκε το νοσοκομείο των Ξενοκρατών, το οποίο στεγάστηκε στην κατοικία τους, στο Βουκουρέστι, και λειτουργήσε από το 1881 έως το 1920.
Ο Γιώργος Κυρατζής όμως, καταγόμενος από την ΑΦΠΑΚΤΟ, ως εκτελεστής των πληροδοτημάτων, εισηγήθηκε στην Ελληνική Βουλή να διαθέσει μέρος των χρημάτων για την ίδρυση του ξενοκράτιου Δημοτικού Παρθενογωγείου στο Μεσολόγγι, εκεί όπου βρίσκεται ακόμη και σήμερα, στη συνοικία του Αγίου Πεντελεήμονος, στην πλατεία του Κωνσταντίνου Ξενοκράτους. Ο ίδιος το 1892 διέθεσε σεβαστό ποσό και για την ίδρυση επαγγελματικής σχολής αρένα στο Μεσολόγγι, στο όνομα του Γεωργίου και της Ελένης Κυριαζή. Στο τέλος του 19ου αιώνα, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο έλαβε από την οικογένεια Ξενοκράτου στην εταιρική του ενδυμασία, τα όπλα και το χιτόνιο του ιερολοχίτη Κωνσταντίνου Ξενοκράτου. Ας το παρατηρήσουμε. Αποτελεί το μοναδικό διασωτέρων κοιμήλιο από τη στολή των μαυροφορεμένων ιερολοχητών. Πρόκειται για ένα χιτόνιο φτιαγμένο από ολόμαλο μαύρο ύφασμα. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Διακρίνεται για την τελειότητα στο φινίδισμα του ραψίματός του και για την πολύ καλή ποιότητα του υφάσματός του. Είναι ιδιαίτερα επιμελημένο ρούχο, με σχέδια στολιακά, την πλάτη, τα μανίκια και μπροστά, δεξιά και αριστερά, στις άκρες του χιτονίου που έχουν γίνει με επίραψη κλωστής. Μπροστά στο θώρακα σχηματίζονται με ενιαία βομβακερό κορδόν τα 17 πλεκτά συρρίκια που καταλήγουν στο κούπομα του επενδύτη εκατέρωθεν με θηλιές και 11 μικρά στρογγυλά κουβιά. Από την περιγραφή του, φαίνονται καθαρά ενδυματολογικές επιρροές του από τον Αυστριακό, Προσικό και τον Ουγγρικό στρατό, όπου το ίδιο το χιτόνιο συναντάται με πολλές παραλλαγές. Η στολή του ρολοχίτη, εκτός από το μακρύ χιτόνιο, είχε την περισκελίδα και το ψηλό χωρίς γη σοκάλιμα κεφαλής, όπως σας έδειξε εδώ και ο αγαπητός κύριος Πουτσαγγέλης. Που σύμφωνα με την περιγραφή που δίνει ο Κωνσταντίνος Ράδος, που είναι ο πρώτος που μελέτησε τη στολή, έμοιαζε με το κάλυμα των Ουσάρων. Το κάλυμα αυτό έφερε στην κορυφή λευκό λοφείο και ψηλά, κάτω περίπου από το λοφείο, τρίχρωμο εθνόσημο, με κόκκινο, λευκό και κυανό χρώμα. Κάτω από αυτό με τοπικά έφερε νεκροκεφαλή και τα δύο οστάχια στή από λευκό μέταλλο, που σήμαινα την ελευθερία ή θάνατο, σύμφωνα με την περιγραφή ενός άλλου αυτόπτη μάρτυρα του Ηλία Φωτεινού. Ο ιερολοχίτης είχε για όπλο λοφοφόρο του φέκιο, ενώ έφερε χιαστή τη δερμάτινη ζώνη με τις παλάσκες και γυλιό στην πλάτη. Η στολή των ανδρών του ιερού λόφου ήταν όπως είδαμε ομοιόμορφη, φτιαγμένη από μαύρη τσόχα. Γι' αυτό το λόγο οι ιερολοχίτες ονομάζονταν και μαυροφορεμένοι. Η επιλογή του μαύρου χρώματος μας παραπέμπει συνειδημικά στην οδηγία του Ρίγα Φερέρα στο παράτημα του Επαναστατικού Μανιφέστου, σύμφωνα με την οποία το φόρεμα των Ελλήνων στρατιωτών είναι το ηρωικό μαύρο ναντερί, με άσπρο πουκάμισο και κόκκινα φωλέδια ή κάλτσες. Το μαύρο χρώμα λοιπόν, που σήμαινε τον υπερπατρίδος και ελευθερίας θάνατο, επιλέχθηκε για να είναι το χρώμα της στολής του ιερολοχίτη. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπαμε, για μια ευρωπαϊκού τύπου στολή, η οποία έχει πολλά κοινά με εκείνη του εθελοντικού σώματος, που ίδρυσε το 1809 ο Γερμανός στην καταγωγή Δούκας του Μπράουσβικ, για να αντιμετωπίσει το Μέγα Ναπολέοντα. Οι στρατιώτες του, γνωστοί με το όνομα Black Brunswickers, έλαβαν μέρος και στη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο Δούκας σκοτώθηκε. Το σώμα αυτό διαλύθηκε παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης το 1820. Επομένως, ήταν αρκετά γνωστό στον ιδρυτή του Ιερού Λόφου ως αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, είχε πολεμήσει και αυτός εναντίον του Ναπολέοντα. Μάλιστα, στη μάχη της Δρέζης, είχε χάσει το δεξί του χέρι. Η σπάνια αυτή λιθογραφία που σας δείχνω με τη μάχη του Τραβατσανίου, την οποία επιμελήθηκε και εξέδωσε ένας ιερολοχίτης, αυτόπτης μάρτυρας αυτής της μάχης, ο Δημήτριος Παπάζοπλου στη Βιέννη το 1822, αποτελεί τη μοναδική εικονική μαρτυρία που έχουμε για τη στολή του ιερολοχίτη. Η λιθογραφία αυτή ανήκει στο Μουσείο Εθνικής Ιστορίας της Ρουμανίας, δεν ανήκει στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Μέσα από τον υπομνηματισμό της ακούγεται η αφήγηση της μάχης του Τραβατσανίου και η ιστορία του Ιερού Λόφου από έναν ιερολοχίτη. Υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος μάχη του Ιερού Λόφου κατά των Οθωμανών εγέρετο εν Ρουμανία, στην κοιλάδα της κομοπόλεως του Τραβατσανίου κατά το έτος 1821, Ιουνίου 7. Υπό του αρχηγού αυτού Αλεξάνδρου Ψηλάντη και του συνταγματάρχη Σούτζου, οργανώθηκε τακτικός λόφος 800 νέων ευγενών Ελλήνων επί Ρουμανίας και Βλαχίας, οι τινές μετά την επιστροφή αυτών από το σχολείο της Γερμανίας και Γαλλίας έλαβαν τα όπλα για να γοριστώσουν εναντίον πενταπλασίου Οθωμανικού υπηκού συγκειμένου εκ τριών πασάδων.
του Βιβινίου, της Νικοπόλεως και του Νουτσού. Ως μάρτυρες χριστιανικής πίστεως της πατρίδος, ως παρτιάτε εις τα Θερμοπύλας, εντέχθησαν με χαρά και ηρωισμό των θάνατων και έλαβαν το στάφανο της δόξης. Εν τη μάχη ταύτη ευρίσκομαι εγώ και ο υπεραγαπητός μου αδερφός Νικόλαος Παπάζουγλου με τους ήρωες των Ελλήνων. Ακούσαμε λοιπόν τη φωνή ενός ηρωλοχήτη μέσα από αυτή τη λιθογραφία. Τη τρελική μάχη του Δραγατζανίου παρηγράφει σε ποίημά του ο πρωτοσπαθάριος Φινίτης, που έζησε και αυτός τη μάχη. Το όνειρο του μαχητού του Δραγατζανίου, αυτός είναι ο τίτλος του ποίηματος που έχει διασωθεί. Είδα μέσα εις τη μάχη και των κανονιών των Κρότων τους καλούς συμμαχητάς μας, τον Ανδρίον Σούτσον πρώτον, τους φιλτάτους μου, Δρακούλιν και τον Ιωάννη Κρότιαν, τον Βυζινό Δημήτρη και τον Σκαμνερίτιν Φώκιαν, και ο Βελτσινός Δημήτρης με σημαία τρυπημένη, αμυλόμενος στο Σούτσο εις τα δεξιά χτυπούσε, κυλισμένος εις το αίμα, πληγωμένος, ενικούσε. Και ο Σκαμνερίτης Φώκιας με βρυκτές πληγές στα στήθη, με τον τραγικό Δρακούλιν και τον Κρότιαν μες στα πλήθη, εθριάβευαν Ανδρίος, όλο ένα προχωρούσαν, σκονισμένοι, ματωμένοι, και τον θάνατο νικούσαν. Μία χούφτα μαυροφόρων με χιλιάδες πολεμούσαν, πλην γενναίος και ενδόξος, έπιπτα, αφού χτυπούσαν. Οι ιερολοχίτες που θυσιάστηκαν στο Δραγατζάνι άφησαν ανεξίτηλη τιμή του στις καρδιές των συντρόφων τους. Έγιναν έμβλημα και σύμβολο του αγώνα. Οι αγωνιστές του Μεσολογγίου έδωσαν ήδη από τις αρχές του αγώνα το όνομα του ηρωικού Δρακούλη στον πρώτο προμαχώνα του κάστρου. Να εδώ ένα υπέροχο σχεδιάγραμμα του κάστρου που διασώζονται στις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί οι συλλογές αυτές αποτελούν την ιστορική μας κυβωτό. Θα σας πω μόνο λίγα λόγια για τον τραγικό Δρακούλη. Ο Σπυρίνος Δωναζρακούλης από την Ιθάκη ήταν νέος υπάλληλος στην Οδυσσό όταν μοιήθηκε από τον Γαλάτη στη Φιλική Εταιρεία. Ερασιτέχνης ηθοποιός ο ίδιος συμμετέχει στα έργα που συγγράφει ο Γεώργιος Λασάνης και πρωταγωνιστής στο Αλυσομένη Ελλάς. Με την έρα της Επανάστασης μπήκε στον αγώνα ως αρχηγός μιας ομάδας νέων που τον ακολούθησε αμέσως και έτσι έγινε ένας από τους εκατόντακους του Ιερού Λόγου. Σκοτώθηκε στην περίφημη μάχη του Δραγατζανίου, πληγωμένος Πολάκης, όπως και ο εκατόντακος Δημήτριος Σούτσος. Το κίτρινο άσμα του κινήματος της Μολδοβλαχίας υπόθηκε με την ηρωική. Εδώ βλέπετε τη μάχη του Δραγατζανίου, μάλλον σε ένα χαρακτικό που διασώζεται από το λεύκομα του Πέτερ Φωνές. Βλέπετε ακριβώς και τη στολή. Από μια γερμανική πάλι λιθογραφία παρουσιάζεται εδώ η μάχη του Δραγατζανίου. Η στολή εδώ είναι πολύ τροποποιημένη. Βλέπετε ότι φοράνε λευκό παντελόνι εδώ οι ρολοχίτες. Εδώ βλέπετε ένα έγχρωμο χαρακτικό που μας δείχνει το Δημήτριο Υψηλάντη, που όταν ήρθε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 21 στην Ίδρα να ενδύεται και αυτό στη στολή του ρολοχίτη, με αυτή τη στολή κατέβηκε ο Δημήτριος Υψηλάντης και νεαροί φοιτητές που τον ακολούθησαν από την Τεργέστη και έφτασαν μαζί του στην Ελλάδα και συνέστησαν τον πρώτο τακτικό στρατό στην Ελλάδα. Φορούσαν και αυτή τη στολή του ιερολοχήτη. Το κύκνιο όμως άσμα του κινήματος της Μολδοβλαχίας υπόθηκε, όπως είπαμε, με την ηρωική θυσία στη Μονή Σέχου του Γεωργάκη Ολύμπιου. Θα μου πείτε γιατί τον αναφέρω τον Ολύμπιο, ήταν ιερολοχήτης. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος ήταν ο σπουδαίος αγωνιστής που κατά τη διάρκεια της φοβερής αυτής τραγικής μάχης του Δραγατζανίου επεμβαίνει και διασώζει 120 ιερολοχίτες από τον τραγικό θάνατο. 200 ιερολοχίτες πέθαναν στο πεδίο της μάχης τότε. Τους 120 τους διέσωσε ο Γεωργάκης Ολύμπιος. Αξίζει λοιπόν σε αυτό το σπουδαίο αγωνιστή να τον αναφέρουμε. Το κύκνιο άσμα λοιπόν του κινήματος Μολδοβλαχίας υπόθηκε με την ηρωική θυσία στη Μονή Σέχου του Γεωργάκη Ολύμπιου και των ανδρών του το Σεπτέμβριο του 1821, αλλά και την ηρωική αντίσταση του Μακεδόνα Αρματολού Ιωάννη Φαρμάκη, ο οποίος εχμαλωτίστηκε συμπολεμώντας με τον Ολυμπιό και αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους. Ο αδελφοποιητικός όρκος που έδωσε τις δύο ηρωικές φιγούρες, τον Γεωργάκη Ολύμπιο και τον Ιωάννη Φαρμάκη στη ζωή και το θάνατο, μας υπενθυμίζει την αυτοθυσία, την αντριοσύνη, αλλά και την αφοσίωση των ανθρώπων αυτών στο υπέρτατο χρέος της ανάστασης της πατρίδας τους. Σας φέρνω να δείτε ένα πολύ σπάνιο έγγραφο, που ούτε και οι επισκέπτες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου έχουν την χαρά να το δουν. Πρέπει να πάτε στα αρχεία μας και να το ανακαλύψετε για να το δείτε. Ήθελα λοιπόν να σας το δείξω, ένιωσα την ανάγκη να σας το δείξω. Είναι αδελφοποιητικός όρκος δύο Μακεδόνων ανδριωμένων πολύ σπουδαίων γενναίων ανθρώπων.
του Γεωργάκη Ολίβιο και του Ιωάννη Φαρμάκη. Κοιτάξτε τι περιλαμβάνει. Μα τον ιερό της πατρίδος όνομα, για την οποία πιεζόμεν και κινούμαθε, μα την Ανάσταση αυτής, για την οποία συγκροτούμε τον ιερό του το σύνδεσμο, έχα στο Σιμών, δυνάμητο του μεγάλου ιερού όρκου, υπόσχεται να γνωρίζει έτερον, οικειότερον του γνησίου αυτού πατρός, μικρός, αδερφού και τέχνου, και εις κάθε περίσταση, και για ανάγκη μας, όπου κι αν είμεθα, να συντρεχόμεθα, υπερασπιζόμενα την τιμή, ζωή και ιερά μας βουλή, με όλη μας την ψυχή, τη δύναμη και κατάσταση, ως με την ιδία μας ζωή, χύνοντας το αίμα μας, μέχρι τελευταία γραμμή μας. Βλέπετε λοιπόν τι ένωσε στη ζωή και στο θάνατο αυτού του δύο ανθρώπου. Η συγκινητική ιστορία των αγωνιστών του Ιερού Λόκου έχει καταγραφεί από πολλούς ιστορικούς ερευνητές, χωρίς όμως να έχουμε καταφέρει να ερευνήσουμε πώς οι ιερολοχίτες επέστησαν και τι απέγιναν. Δυστυχώς, σποραδικά και διασκορπισμένα σε πολλές και διαφορετικές πηγές, εντοπίζουμε το χρονικό της επιστροφής στην πατρίδα των αγωνιστών που ήθελαν πρώτοι να διεκδικήσουν την πολιτική της ανασύσταση. Ποιοι κατάφεραν από τους 10.000 μαθητές να διασωθούν και να βρουν τον δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα τους. Ας ξεκινήσουμε από το παράδειγμα του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής, του Αλέξανδρου Ψηλάντη. Ποια ήταν η τύχη του ίδιου και των αδελφών του. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Ψηλάντης και τα αδέλφια του Γεώργιος και Νικόλαος, μετά του χιλιάρχου του Γεωργίου Λασάνη, βλέπετε εδώ τον Γεώργιο Λασάνη, αλλά και των τριών υπηρετών του, μη μπορώντας να επιστρέψει στη Ρωσία, διάλεξε ως μοναδικό δρόμο διαφυγής στην Αυστρία, από που ήλπιζε να βγει στο Αμβούργο για να μπαρκάρει για την Ελλάδα. Ωστόσο, μετά από μυστική συμφωνία που υπήρχε μεταξύ των Αυστριακών και Ρωσικών αρχών, ο δρόμος διαφυγής μετατρέπεται σε δρόμο αιχμαλωσίας. Ο Ψηλάντης οδηγείται στα Αυστριακά σύνορα με πλαστό διαβατήριο που έφερε το όνομα Δημήτριος Παλαιογεννίδης, μαζί με την πολυμελή συναντία του, ελπίζοντας πως θα βρει τρόπο διαφυγής μέσω Αμβούργου. Ένας μεγάλος όγκος από στρατιωτών του, τουλάχιστον 100 εκείνες τις μέρες, τον ακολούθησαν και πρέπει να πέρασαν τα αυστριακά σύνορα, απαιτώντας να ακολουθήσουν τον αρχηγό τους. Τους επιτράπηκε η είσοδος στην Αυστρία, η αλαγωνία της διαφυγής και αυτών από τα λιμάνια της Τεργέστης και του Αμβούργου ή ακόμα και μέσω Λιβόρνου και Αγώνας, κατά περίπτωση, δεν πρέπει να ήταν εύκολη χωρίς την υποστήριξή τους από την ελληνική κοινότητα της Αυστρίας, που έπρεπε να τους εξασφαλίσει τη διαμονή, τη διατροφή και τα ναύλα τους. Κάποιοι τα κατάφεραν να έρθουν μέσω Ιταλίας, να επιστρέψουν γρήγορα στην Ελλάδα. Για τους περισσότερους όμως, ο δρόμος της επιστροφής ήταν δύσκολος και κράτησε γύρω στον 1,5 με 2 χρόνους. Φανταστείτε λοιπόν το στρατό μας της Μολδοβλαχίας στον δρόμο της προσφυγιάς για 2 χρόνους. Το κύμα των Ελλήνων προσφύγων από τη Μολδοβλαχία φτάνει στη Βεσσαραβία. Διαμένουν σε φρούρια και στρατόπεδα συγκέντρωσης υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατιωτικών και διοικητικών αρχών, όπως διαφαίνεται μέσα από τα αρχιακά έγγραφα, μέχρι και τη μεταφορά τους στην Οδυσσό, από που με τη συμβολή της ελληνικής κοινότητας προετοιμάζουν το ταξίδι της επιστροφής τους. Με τη βοήθεια των φιλελληνικών κομιτάτων της Ελβετίας, ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων φιλοξενείται από ελβετικά καντόνια και προωθείται μέσω Γαλλίας στο λιμάνι της Μεσσαλίας, από που ήδη από τον Ιούνιο του 1823 μπαρκάρουν για την Ελλάδα. Στη λιθογραφία αυτή βλέπετε τα πορτρέτα 6 Ελλήνων προσφύγων, μεταξύ των οποίων και του αδερφοποιτού του Γεωργάκη Ολίβιου Καραμπούλη, είναι αυτός εδώ, που έγινε στη Ζηρίκη το 1823 και, οι οποίοι φιλοξενούνταν με τη συνδρομή των φιλελληνικών κομιτάτων, έχοντας πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Οι ανθρώπινες απώλειες, άρρωστοι και η προσφυγιά ήταν η καθημερινή βιωμένη πραγματικότητα των Ελληνών κατά τη διάρκεια του δεκαετή αγώνα. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε χρέος ιστορικό απέναντι σε εμάς πρωτίστως, αλλά και τις επόμενες γενιές, να ανακαλύψουμε τα ονόματα των νεαρών παιδιών που με γενναιότητα πολέμησαν με πίστη για τη δόξα και ευτυχία της πατρίδας τους στο Δραγατσάνι. Οι περισσότεροι από αυτούς παρέμειναν ανώνυμοι ήρωες, σιωπηλοί πρωταγωνιστές, τον οποίο τη φωνή ακούμε μέσα από την επιστολή που ο εκατόνταρχός του Δημήτριος Σούτσος έστειλε στην οικογένειά του λίγες μέρες πριν την τραγική μάχη. Αν εμείς πέπρωτε να πεθάνουμε επί της γης αυτής, γράψατε σύνηση στην επιτίβιον ημών Πέτρα. Εντάφθα κίντε οι 300 της νέας Σπάρτης, μη φροντίσατε να μας είπωσε ουδέ τα ονόματά των. Τα μνημεία που έχουν στηθεί μέχρι σήμερα προς τιμή τους είναι τρία. Με πρώτο αυτό που στήθηκε στο Δραγατσάνι το 1884, στο νεκροταφείο της Πολύκνης του Δραγατσανίου, με τη φροντίδα του ιερολοχήτη και συνταγματάρχη του Ρουμανικού στρατού αργότερα, Δημητρίου Παπάζογλου.
Το μνημείο, φιλοντάχνης ένα από μαύρο πεντελικό μάρμαρο, τίνει οι καλλιτέχνες που διέμεναν τότε στο Κουκουρέστι, Χαλεπάς και Λαμπαδίτης. Στο κέντρο του Στυλιοβάτη, εν μέσω αναβήθου Στεφάνου Δάφνης, φαίνεται με χρυσά γράμματα η επιγραφή. Διαβάτα Αγγέλου, ότι ενθάδε κείμεθα υπερελευθερίας αγωνισάμενη. Το επόμενο μνημείο που στήθηκε στη μνήμη του Ιερού Λόκου είναι η στήλη των ιεροφυτών του 1821, κατασκευασμένη και αυτή από πεντελικό μάρμαρο, που ήταν και αυτή έργο του γλύπτη Λεωνίδα Δρόση. Τη στήλη αυτή έστησε ο Αλέξανδρος Σούτσος για να τιμήσει τον αδελφό του Δημήτριο, τον εκατόνταρχο ιερολοχίτη, στα 1845. Την έστησε πολυεδρικά του Εθνικού Πανεπιστημίου. Στα 1885, 40 χρόνια αργότερα, μεταφέρθηκε στη θέση που βρίσκεται μέχρι σήμερα στο πεδίο του Άρεως. Και τελειώνω με το τρίτο αφιερωμένο μνημείο, στον Αλέξανδρο Υψηλιάνδη, που βρίσκεται πάλι σήμερα στο πεδίο του Άρεως. Κατασκευασμένο το 1869 από τον γλύπτη Λεωνίδα Δρόση, τον παρουσιάζει στον τύπο Κοιμόμενο Ανδρός. Είχε τοποθετηθεί αρχικά μπροστά στο Πολυτεχνείο και μεταφέρθηκε το 1964 μπροστά από τον Ναό των Ταξερχών στο πεδίο του Άρεως. Την ίδια χρονιά, κατά τους εορτασμούς των 150 χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, γίνεται και η μεταφορά των οστών του Αλέξανδρου Ψηλάντη από τη Βιέννη στην Αθήνα. Είναι η χρονιά που τοποθετούνται, το 1964, που τοποθετούνται σε αυτό το μνημείο τα οστά του Αλέξανδρου Ψηλάντη. Εδώ κλείνω την παρουσίασή μου, ελπίζω να μην σας κούρασα, λέγοντας ότι με το θάνατο του Ψηλάντη μπορεί να έκλεισε ο κύκλος των ιερολογητών του 21. Ωστόσο, η μνήμη τους έμεινε ζωντανή 200 χρόνια τώρα στους Έλληνες, που διαχρονικά σε κάθε αγώνα τους κατά της τυραννίας αντιπαρέτασαν ιερούς λόγους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής Διονύσιος Ονομός, με ομόφωνη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του και ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεώς του, ανακηρύσει τον κύριο Γεώργιο Σούρλα, επίτιμο πρόεδρό του, για την ανεκτήμητη προσφορά του στο εγχείρημα της αναγνώσεως του Περιβάλλοντος. Για την πολύτιμη βοήθειά του στην προβολή και την ανάδειξη του εγχειρήματος της αναβίωσης του Ιερού Λόγου, ο Σύλλογος απονέμει τιμητική πλακέτα στους φίλους της μπάντας Γιώργο και Σπύρο Παυλάκη. Θα έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω εγώ την απονομή, γιατί είναι από ετών φίλοι μου και έχουν βοηθήσει την πόλη του Μεσολογίου ως ελάχιστη. Σημασίας, αδιάκοπη και αφοσιωμένη υποστήριξη, ο Σύλλογος απονέμει τιμητική πλακέτα στο φίλο της μπάντας, κύριο Γεράσιμο Ρεπάσο. Απονέμει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ευαγγελίας και Ακαδημίας, κύριος κύριος Κορμάς.
για την ανεκτήμητη συνεισφορά αλλά και την υψηλή αισθητική δημιουργία του προφίλ του εγχειρήματος, ο Σύλλογος αφωνεί τιμητική πλακέτα στη γραφίστα και μουσικό κυρία Αγγέλα Μανιαδάκη. Απονέμει ο επίτιμος πλέον πρόεδρος του Συλλόγου, κύριε Γιώργη Μεσούλα. Για την ανιδιοτελή προσφορά του στην αναβίωση του Ιερού Λόγου, ο Σύλλογος απονέμει τιμητική πλακέτα στον οπλουργό και πρόεδρο του Ομίλου Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού Λιάρος, κύριο Νίκο Βλαχόπουλο. Απονέμει ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριο Δημήτρης Φωλιάς. Του Μεσολογγείου, ο κ. Νίκος Καραπάνος, θα απονείμει στους προσκεκλημένους συντελεστές της εκδήλωσης, κυρία Ζιγούρη, κ. Σούρλα και κ. Βαφιάδη, αναμνηστικά δώρα. Την πορεία του εγχειρήματος του Ιερού Λόγου και πώς αφύπνισε την Αθήνα όλη αυτή η προσπάθεια.
ήταν η έναρξη του εγκυρήματος αυτού, είναι μια προσπάθεια η οποία δεν θα είχε επιτευχθεί αν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, τον οποίο θα τιμήσουμε τώρα, ο Μάκης ο Κουτσαγγέλης, ο αρχιμουσικός της μπάντας μας. Ο επίτιμος πλέον πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων, της μουσικής Διονύσιος Σολωμός, ο κύριος Γιώργος Σούρλας, θα του δώσει το βιβλίο που αποτέλεσε την πηγή αυτής της εμπνεύσεως, υπογεγραμμένο με ειδική αφιέρωση, κάτι που αποτελεί νομίζω την καλύτερη επιβράβευση της προσπάθειας του Μάκη Κουτσαγγέλη. Η εκδήλωσή μας θα κλείσει με τον εθνικό ύμνο.